Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αντιλαμβάνεται την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του λαού μας, ξεκινώντας από μια βασική παραδοχή, ότι η υγεία του λαού μας δεν είναι εμπόρευμα, δεν πουλιέται, δεν αγοράζεται, δεν έχει τιμοκατάλογο, δεν μπαίνει στο ζύγιο του κόστους ωφέλους. Είναι λαϊκό αγαθό, πρέπει να διασφαλίζεται για όλους ανεξαιρέτως, με δωρεάν πρόσβαση σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας, με πυρήνα την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δηλαδή το κέντρο υγείας. Αυτή η θέση του ΚΚΕ σήμερα απηχεί των διαθέσεων της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού μας, που αγωνίζεται για την πρόσβαση στη δημόσια και δωρεάν υγεία και στο πιο απομακρυσμένο χωριό, στο πιο απομακρυσμένο νησί της χώρας μας. Χιλιάδες λαού διαδηλώνουν με οργή και θυμό σε όλες τις πόλεις της Κρήτης, παίρνοντας τη σκυτάλη μία πόλη μετά την άλλη, με μορφή γιονοστιβάδας, Ιερά Πέτρα, Σιτία, Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, πριν λίγες μέρες για το κέντρο υγείας Χάρακα, ενώ στις 28 Τρίτου στο μεγάλο πανλασιθιώτικο συλλαλητήριο που θα διεξαχθεί στο Βραχάσι Νεάπολης. Για να μην κλείσουν, να μην συγχωνευθούν νοσοκομεία, κλινικές και κέντρα υγείας, ενάντια στη χρόνια υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση, τώρα και ενάντια στα απογευματινά χειρουργεία που νομιμοποιεί το φακελάκι. Κύριε Υπουργέ, ο λαός της Κρήτης επιφυλάσσει στην κυβέρνηση πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουν, γιατί σας τα έχουν μαζεμένα. Αντιλαμβάνονται το άθλιο παιχνίδι της κυβέρνησης για σταδιακή διάλυση σε ό,τι απέμεινε από τα δημόσια νοσοκομεία και κέντρα υγείας, παραδίδοντας ένα κοινωνικό αγαθό στα ιδιωτικά κοράκια. Και σας ενημερώνουμε, αν και το ξέρετε, ότι οι τέσσερις πρώτοι ασθενείς για τα απογευματινά χειρουργεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου δεν αντλήθηκαν από τη λίστα με σειρά παλαιότητας ή αναμονής, αντλήθηκαν από το θεράποντα γιατρό ανάλογα με το ενδιαφέρον που έδειξε ο ασθενής. Λυπηρό και ταυτόχρονα αποκαλυπτικό. Αποδεικνύει ότι όχι μόνο δεν μειώνει τη λίστα αναμονής, αλλά μεγαλώνει την πελατειακή σχέση γιατρού και ασθενή. Αυτό προς απάντηση στο κύριο επιχείρημά σας ότι με τα απογευματινά χειρουργεία θα ξεμπλοκάρουν οι λίστες των ασθενών, αφού υποτίθεται πως όσοι θα επέλεγαν την επέμβαση επιπληρωμή θα προέρχονταν από τη λίστα αναμονής και θα έβγαιναν από τη λίστα. Σε όλους τους νομούς, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τα περιφερειακά ιατρεία και το ΕΚΑΒ υπάρχει εικόνα διάλυσης εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων σε προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την υγεία των ασθενών, τις άσχημες συνθήκες των υγειονομικών με διπλοπάδιες, υπερεφημέρευση, χωρίς ρεπό και άδειες, με τραγικές συνέπειες στην ίδια τους την υγεία. Οι παραιτήσεις έχουν πάρει μορφή χιονοστιβάδας εξαιτίας της εντατικοποίησης. Μόλις προχθές, θα πάρω κύριε Πρόεδρε και τη δευτερολογία, μόλις προχθές παραιτήθηκαν δύο ακόμα αναισθησιολόγοι από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Ενώ η διοίκηση του νοσοκομείου Ρεθύμνου, λόγω έλλειψης παθολόγων, δίνει εντολή σε παιδίατρο να εφημερεύει ως παθολόγος ενηλίκων στα ΤΕΠ. Αποδυναμώνεται παραπέρα τα κέντρα υγείας με μετακινήσεις εργαζομένων στα νοσοκομεία. Και αντί για προσλήψεις, φτάσατε στο σημείο, κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση να λέει από το βήμα εδώ της Βουλής ότι τα κέντρα υγείας δεν χρειάζεται να λειτουργούν σε 24-ωρη βάση. Όχι ότι λειτουργούσαν επαρκώς μέχρι τώρα, αλλά πλέον το λέτε και με τον πιο επίσημο κοινικό τρόπο. Διότι λέει πλέον όλοι έχουν τον προσωπικό τους γιατρό. Αυτά είπατε χωρίς ντροπή σε επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ πριν λίγο καιρό για την υποστελέχωση του κέντρου υγείας Χάρακα. Αλλά θα μου πείτε, εδώ δεν σας άγγιξε η αυτοκτονία καρκινοπαθού στο Ηράκλειο, που δεν άντεξε τους πόνους επειδή αδυνατούσε να βρει το φάρμακό του. Φάρμακο, παρακαλώ, των 11 ευρώ. Γιατί? Διότι εκείνους που τους μπουκώνεται με προνόμια και δωράκια, τους φαρμακοβιομήχανους εννοώ, προτιμούν τις παράλληλες εξαγωγές με κριτήριό τους το κέρδος και όχι την κάλυψη των αναγκών των ασθενών. Πόσο το πουλάνε στη Γερμανία αυτό το σκεύασμα? 50 ευρώ, σε πενταπλάσια τιμή από ό,τι στην Ελλάδα. Αλλά αυτοί είστε. Αντί να βάλετε την ουρά στα σκέλια, βγήκατε και από πάνω λέγοντας ότι όλα δούλεψαν ρολόι, ότι το φάρμακο του καρκινοπαθούς ήταν σε έλλειψη για μερικές ημέρες, αλλά τελικά βρέθηκε και πλέον η εισαγωγή του γίνεται κανονικά. Αυτά είχατε να πείτε.
ενώ την ίδια στιγμή που οι συγγενείς του καρκινοπαθούς καταγγέλουν ότι δεν έβρισκαν PET scan για να διαπιστώνουν αν υπάρχει διασπορά του καρκίνου, εσείς το μόνο που βρήκατε να πείτε είναι ότι δεν υπάρχει σύστημα υγείας που να έχει πληθώρα PET scan. Είναι η μισή αλήθεια. Την άλλη μισή την μπαζώσατε, όπως μπαζώσατε την αλήθεια στα Τέμπη. Διότι το ένα PET scan που υπάρχει μόνο στο Παγνί, εδώ και μήνες οι υπεύθυνοι του τμήματος ζητούν εναγωνίως από τη διοίκηση να εγκρίνει την ολοήμερη λειτουργία του για να εκμηδενιστεί η λίστα, αλλά η διοίκηση αρνείται επικαλούμενη οικονομικούς λόγους, λόγους κόστους μεταφοράς του φαρμάκου από την Αθήνα, ενώ ο χρόνος αναμονής αγγίζει τους δύο μήνες. Να η λογική του κόστους ωφέλους. Από τη μία απογευματινά χειρουργία επεκτείνοντας την επιχειρηματική λειτουργία του νοσοκομείου και από την άλλη αρνείστε τη δωρεάν ολοήμερη λειτουργία του PET scan για την εξυπηρέτηση των καρκινοπαθών. Δεύτερο περιστατικό, μέσα σε λίγες ημέρες, ο θανάσιμος τραυματισμός του 33χρονου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από ναυτική φωτοβολίδα και η οργή που προκάλεσαν οι δηλώσεις σας, κύριε Υπουργέ, το πρωί της περασμένης Τρίτης στην ΕΡΤ. Το ψέμα μάλλον, καλύτερα το ψέμα, ότι το νοσοκομείο δεν εφημέρευε τη μοιραία βραδιά που οδηγήθηκε βαρύτατα τραυματισμένος ο 33χρονος στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Είχατε ενημερωθεί και από τη διοίκηση του νοσοκομείου και από τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων. Το νοσοκομείο εφημέρευε, κύριε Υπουργέ, αλλά δεν εφημέρευε γενικός χειρουργός. Εφημέρευε αναισθησιολόγος. Και παρόλα αυτά ο διευθυντής της χειρουργικής από το σπίτι του μετέβη απευθείας στο νοσοκομείο προς τιμήν του, προσπαθώντας να σώσει τη ζωή του άτυχου νέου. Τέτοιου είδους περιστατικά είναι σχεδόν καθημερινά και αυτοί που κρατούν τη λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας με νύχια και με δόντια είναι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Πιαστήκατε δηλαδή να λέτε ψέματα σε μια προσπάθεια να αντιστρέψετε την πραγματικότητα για να καλύψετε τις κυβερνητικές ευθύνες της υποστελέχωσης του νοσοκομείου. Πρόκειται λοιπόν για εγκληματική πολιτική κόστους ωφέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία σπάζεστε όλοι σας, προσπαθώντας και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ τα άλλα κόμματα να κρύψουν τη σύμπλευσή τους πίσω από το παραμύθι της δήθεν συνύπαρξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία, που πάντα όλος τυχαίως αποβαίνει σε βάρος της υγείας των λαϊκών στρωμάτων. Γι' αυτό και η κυβέρνηση αρνείται τη στελέχωση και χρηματοδότηση νοσοκομείων και κέντρα υγείας, επικαλούμενη πότε το δημοσιονομικό κόστος, ενώ μόλις χθες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για επιπλέον χρηματοδότηση των πολεμικών σχεδίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της έκδοσης ευρωμολόγου και πότε το απαγορευτικό από την νομοθεσία και το Σύνταγμα. Συνάδελφε. Και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, ενώ δόθηκε η ευκαιρία κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος από τη Βουλή και σε εσάς και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ να υιοθετήσετε την πρόταση του ΚΚΕ, ούτως ώστε να αλλάξει το άρθρο 103 και να αρθεί η απαγόρευση μονιμοποίησης χιλιάδων συμβασιούχων. Το ΚΚΕ, και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, δίνει την υπόσχεση ότι θα αγωνιστεί να δυναμώσουν ακόμα περισσότερο οι μαζικοί αγώνες. Ένας αγώνας, υπόθεση όλου του λαού, που θα κλιμακωθεί ακόμα περισσότερο για να εξασφαλιστούν δωρεάν φάρμακο για το λαό την ώρα που τα χρειάζεται για αποκλειστικά δημόσιες δωρεάν υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Ευχαριστώ.